Δεν ξέρω αν έχει κάποιον δίπλα του ο Μίλτος Χαλκιάς για να μας τραγουδήσει. Καλησπέρα Μίλτο, καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα, όχι, δεν έχω, η αλήθεια είναι δεν έχω κάποιον δίπλα μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πολλά συγχαρητήρια γιατί και πάλι το κολυμβητικό μας έφερε μετάλλια και με τον Γιώργο τον Ασπουγαλή και με τη Φιλιώτη Αυτοπούλου. Και πάντα τέτοια να πω, βέβαια θέλουμε την πληρέστατη ενημέρωση από εσένα που ήσουν και πάλι κοντά στην προσπάθεια αυτή ως προπονητής. Μου δώσες μια πάσα πριν γιατί είπες για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας. Ναι. Ναι, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Ναι. Σε αυτό το πρωτάθλημα έχουν δικαίωμα συμμετοχής παιδιά από 13 και ετών και πάνω, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή να πετυχαίνουν τα όρια. 13 και πάνω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Ναι. Φοβερό είναι αυτό. Ναι, και αυτό η πάσα που μου έδωσε είναι να πω ότι η ομάδα μας συμμετείχε φέτος με 15 άτομα, εκ των οποίων οι 8 ήταν από 15 ετών και μικρότεροι. Πράγμα που σημαίνει, και αυτό είναι φοβερό. Πράγμα που σημαίνει ότι η νέα γενιά και τα νέα Ηρακλάκια μεγαλώνουν, αρχίζουν να παίρνουν τις εμπειρίες τους σε πρώτη φάση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών για να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια. Πόσο μάλλον τα φέρουν και μετάλλια, ε? Ακριβώς, ναι. Τα μετάλλια ήταν από τη Φιλιώ Ραυτοπούλου, τη γνωστή άγνωστη, και πήρε 2 χάλκινα μετάλλια στα 200 και στα 800 ελεύθερο, και από τον Γιώργο τον Ασπουγαλή στα 100 πρόσιο, τον οποίο η αλήθεια είναι λίγο τον προστατεύσαμε σε αυτούς τους αγώνες, δεν τον ρίξαμε όλα τα αγωνίσματα, γιατί εχθές κατευθείαν μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών αναχώρησε για το Ελσίνκι για τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων, οπότε δεν θέλαμε να πάει. Πάτε παρέα εκεί. Κουρασμένος. Ορίστε. Θα πάτε παρέα εκεί. Θα πάμε παρέα, εγώ αναχωρώ σήμερα το βράδυ, ναι. Με θα τον βρω εκεί πέρα. Τι είναι εκείνο, πανευρωπαϊκή? Είναι πανευρωπαϊκοί αγώνες νέων νεανίδων. Ο Γιώργος κατεβαίνει με τον 6ο χρόνο στα 100 πρόσιο και τον 7ο στα 50 πρόσιο. Δηλαδή ο πρώτος στόχος είναι να μπει στους τελικούς. Και μετά θα φέρει ένα μετάλλιο. Ακριβώς, γιατί όχι να διεκδικήσουμε και ένα μετάλλιο. Ο απολογισμός τι γεύση σας αφήνει με το μετάλλιο και της Ραυτοπούλου και του Γιώργου, του Ασπουγαλή? Τα 3 μετάλλια, τα χάλκινα, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε 100% ευχαριστημένοι. Είχαμε μερικές ατυχίες, Γιώργο, γιατί δυστυχώς μια πολύ καλή μας κολυμβήτρια, η Βιβί Κρητικού, δεν κατάφερε να αγωνιστεί γιατί ήταν τραυματισμένη. Α, είχε και τον τραυματισμό. Ναι. Ακριβώς, δεν κατάφερε να αγωνιστεί. Και όπως και το ίδιο και η Ιλιάνα Οικονόμου, η οποία παρέτεινε λίγο τις σπουδές της, πήρε κάποια θερινά μαθήματα στο Μαϊάμι που σπουδάζει και δεν κατάφερε να είναι μαζί μας. Με αυτές τις 2 θεωρώ ότι θα είχαμε περισσότερα μετάλλια και περισσότερες επιτυχίες. Αλλά παρά τα αυτά, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος και από τα 3 μετάλλια τα χάλκινα, αλλά και πολύ περισσότερο αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι πολλά παιδάκια νέα και μικρά κατάφεραν να αγωνιστούν και να πάρουν πολλές εμπειρίες. Σωστά. Και είναι πολύτιμο. Είναι πολύτιμο για το μέλλον του κολυμβητικού τμήματος του Ηρακλή, που τα νούμερα που μας προανέφερες τα λένε όλα. Έτσι. Τόσο μικρά παιδιά. Ναι. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, ξεκουραζόμαστε καλοκαίρι, πέρα από τις διεθνείς υποχρεώσεις του Γιώργου ή και κάποιον άλλο? Δεν ξεκουραζόμαστε, όχι. Είπαμε το Σαββατοκύριακο τώρα, από την Τετάρτη ξεκινάνε οι Πανευρωπαϊκοί για τον Γιώργο. Ναι. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, 12 με 15, το τετραήμερο μάλλον, είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των μικρών ηλικιών, 13-14, Παγκορασίδες και Παμπέδες στο Βόλο, η οποία η ομάδα μας θα συμμετέχει με 16 αθλητές. Εκεί είναι τα τσακαλάκια, τα καλύτερα είναι εκείνα. Ακριβώς. Και το επόμενο ακριβώς Σαββατοκύριακο, 19 με 22 Ιουλίου, είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων Εφήβων Νεανίδων, το οποίο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο η ομάδα μας θα εκπροσωπηθεί. Το οποίο παίρνει ο Ηρακλής κάθε χρόνο, ε? Ναι, η αλήθεια είναι φέτος είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά πάλι ευελπιστούμε σε μια πολύ καλή πορεία. Άρα πάμε για τα καλά μέχρι τέλη Ιουλίου, έτσι. Ακριβώς, για τα καλά μέχρι τέλη Ιουλίου. Και μετά θα αρχίσει η προετοιμασία και η λέξη ξεκούραση την παίρνω πίσω που είπα νωρίτερα. Οπότε... λίγες μέρες ξεκούραση. Λίγες μέρες μέσα στον Αύγουστο. Καλό ταξίδι στο Ελσίνκι. Μακάρι να μας φέρετε και ένα πανευρωπαϊκό μετάλλιο. Και μετά και με τα πιτσιρίκια να έχουμε όσα περισσότερα γίνεται. Να τα χαρούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του κολυμβητικού τμήματος, τον κύριο Μίλτο Χαλκιά.